μεγάλη παγκόσμια διαστάσει. Και το ξέρω. Γίνεται μια προσπάθεια να μην εξακολουθεί το πρόβλημα. Όλα τα ακούτε και εσείς από την τηλεόραση. Η δική μου σύσταση είναι αυτά τα οποία δίνονται ως κεντρική κατεύθυνση να τα τηρούμε όλοι μας. Και από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια σε συντονιστικό επίπεδο, ώστε τα πράγματα να εξελιχθούν σχετικά ομαλά. Το νομοθετικό διάταγμα είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τις ενέργειές μας. Δεν κάνει καθένας όπου θέλει. Απαιτείται σοφροσύνη, να καθησυχάζουμε τον κόσμο, να κυριαρχεί λογική. Τα στατιστικά δεδομένα τα ξέρετε. Εγώ είμαι περισσότερο ανήσυχος, δεν σας το κρύβω, για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το φαινόμενο στα ζητήματα της οικονομίας. Φαίνεται ότι το 2020 θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, δεν λέγω καταστροφική, για τον τουρισμό, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας. Με παρενέργειες πολύ σοβαρές πλέον, εκτός από το οικονομικό επίπεδο, στην ανεργία και γενικότερα στο κοινωνικό επίπεδο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ήταν μια σύσκεψη που ήταν επιβεβλημένη. Είχαμε καλέσει και ευχαριστούμε για την παρουσία τους όλους όσους συμμετέχουν εμέσως ή αμέσως με τα θέματα της υγείας. Μου δίνεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω το νοσοκομείο αλλά και τους ιδιώτες γιατρούς για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν μέχρι τώρα στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η Αρκαδία είναι από τους νομούς που δεν έχει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Δεν θέλω να κάνω εικασίες ότι είναι πιθανό να συμβεί, αλλά δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από την συνάντηση που κάναμε προέκυψε ότι πάρα πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στο θέμα της πρόληψης και της ενημέρωσης όλων. Αυτό συμφωνήθηκε να γίνει από όλους, είτε έχει να κάνει με σχολεία, είτε έχει να κάνει με χώρους εργασίας, είτε έχει να κάνει με τον στρατό, παντού. Να είναι όλοι ενήμεροι για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται. Η άποψή μου και η άποψη των ειδικών είναι ότι αυτό είναι ο πρώτος, ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο θα αποφύγουμε την μετάδοση της συγκεκριμένης ασθένειας. Κατά τα λοιπά, πρέπει να πω ότι πρέπει όλοι μας να δείχνουμε την υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου που πρέπει να έχουμε. Η ατομική ευθύνη καθενός είναι σημαντική, διότι προφανώς όλοι ξέρουμε το που έχουμε κινηθεί, με ποιους έχουμε έρθει σε επαφή και επομένως πρέπει με βάση αυτά να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Διότι η ευθύνη όλων, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σχολεία είτε είναι σε χώρους εργασίας, είναι έναντι όλου του κοινωνικού συνόλου και όχι μόνο απέναντι στον εαυτό τους. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει και με την υγεία όλων μας, αλλά και με την οικονομία της χώρας, που προφανώς κλειδωνίζεται όπως κλειδωνίζεται και η παγκόσμια οικονομία. Η προσπάθεια που γίνεται και η συμφωνία που έγινε είναι να ληφθούν όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε πιθανά κρούσματα και να τα αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Το ένα είναι ότι αυτές τις μέρες θα έχουμε μια κατάταξη αρκετών δεκάδων στρατιωτών στην αεροπορία. Αν έχετε κάποια ενημέρωση και τι θα γίνει εκεί, γιατί έρχονται παιδιά από όλη τη χώρα, αν θα υπάρξει κάποιος έλεγχος πριν γίνει η κατάταξη. Και το δεύτερο, ακούμε ότι επειδή το θέμα του το νοσοκομείο, το πανεπιστημιακό του ΡΙΟ και γενικότερα και της ηλίας έχουν θέματα λόγω της ασθένειας που παρουσίασε και γιατροί και νοσηλευτές. Τι γίνεται με το θέμα, είχε πει και ο κύριος Νίκας, για το Παναρκαδικό να γίνει νοσοκομείο αναφοράς. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Εξαίρεση που να γνωρίζω εγώ δεν υπάρχει. Προφανώς η πρόθεσή μας και η επιθυμία μας είναι να γίνει και το Παναρκαδικό νοσοκομείο αναφοράς. Όχι για να έχουμε ένα νοσοκομείο στην έδρα μας, αλλά διότι χρειάζονται περισσότερο να καλύπτουν. Η Πελοπόννησος είναι πολύ μεγάλη για να καλύπτεται μόνο από ένα νοσοκομείο αναφοράς. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ως προς την κατάταξη, σήμερα ήδη έχει ξεκινήσει η κατάταξη νέων συλλέκτων στην αεροπορία. Όπως είπαμε στη σύσκεψη που προηγήθηκε, δεν μπορεί να σταματήσει η λειτουργία της ζωής και των υπηρεσιών μας. Γι' αυτό και προφανώς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αποφάσισε το να πραγματοποιηθεί η κατάταξη αυτή. Λαμβάνονται μέτρα και ένα σύντομο ιστορικό από όλους τους καταδασωμένους και υπάρχει οδηγία και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, αλλά συμφωνήσαμε να υπάρχει και δική μας παροχή στήριξη σε οτιδήποτε χρειαστεί. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί για νέα άτομα τα οποία κατατάσσονται σήμερα, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα. Εμείς έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα, τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε να λαμβάνουμε και έχουμε βάλει αφίσες
στην είσοδο των ιατρείων μας. Έχουμε κλείσει όλες τις πόρτες και είναι η μοναδική πόρτα, μία που είναι ανοιχτή, που έχουν και τις σχετικές αφήσεις να ενημερώνουν το ποιος μπαίνει. Υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος ρωτάει τον καθέναν που εισέρχεται. Τι θέλεις εσύ, συνταγογράφηση. Εκεί. Τι θέλεις εσύ, τον κύριο Κούβελα, γιατί πονάει η μέση μου. Τι θέλεις εσύ. Εγώ βήχω, εγώ έχω ζαλάδες, έχω τέτοιο. Εσείς περνάνε λοιπόν δίπλα σε ένα ειδικό γραφείο, σε ένα ειδικό ιατρείο, το οποίο έχουμε επανδρώσει πλήρως με μάσκες, με στολές, με πίεση, με θερμόμετρα, με τα πάντα τα οποία χρειάζονται, και εκεί καλείται ένας από τους δύο ή τρεις παθολόγους που έχουμε, και επί τόπου, χωρίς να μετακινείται ο ασθενής, είναι σε αυτό το θάλαμο που έχουμε, άμα τη εισόδο του υπάρχει αυτός ο ασθενής, και τον εξετάζει ο παθολόγος και ανάλογα τον στέλνει εκεί που πρέπει. Τηλέφωνο στον ΕΟΔΗ, στον νοσοκομείο, δεν έχει συμβεί τέτοιο πρόβλημα, πιστεύω να μην υπάρξει. Αυτά είναι τα αναγκαία μέτρα τα οποία έχουμε λάβει στη μονάδα μας. Ελπίζω να σταματήσουμε εκεί και να μην. Το τελευταίο δεκαήμερο, από όταν έχουν ξεκινήσει τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, έρχονται ασθενείς στον ΕΟΔΗ, στο να εξεταστούν με βήχα, πειρατό. Πολλοί έρχονται ανήσυχοι και τους καθησυχάζουμε. Με βήχα και με προβλήματα, με γρυπόδι τέλος πάντων συμπτώματα, λίγοι είναι αυτοί που έρχονται. Είπα, δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί αργότερα. Σας έχει ζητηθεί ίσως να σταλούν κάποιοι γιατροί? Βλέπουμε ότι στο γειτονικό νομό της Ηλίας και της Αχαΐας έχουν θέματα με τους γιατρούς. Εμείς έχουμε λίγους μόνοι μας χωρίς να στείλουμε και όλα δεν φτάνουν σε εμάς. Ήταν πολύ σημαντικό ότι βρέθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σήμερα και είναι πολύ σημαντικό πάλι να βρούμε τα βήματά μας και την απαραίτητη συνεργασία που πρέπει να έχουμε. Γιατί ξέρετε ότι είναι ένα πρόβλημα ή μάλλον ένας χειρισμός μιας έκτακτης ανάγκης που μας θέλει όλους. Και τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα υγείας και τους δημάρχους και προφανώς την περιφερειακή αυτοδιοίκηση συντονιστικά. Νομίζω ότι αρχίζουμε πλέον με τις οδηγίες του Υπουργείου. Έχουμε μια πράξη ομοθετικού περιεχομένου και φυσικά το σχέδιο δράση πλέον των ΕΟΔΗ. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε πρώτα την απαραίτητη συνεργασία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, την απαραίτητη αλληλέγγυα συνεργασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να γίνει σε πολλά επίπεδα, είτε σε προσωπικό είτε σε εξοπλισμό, και με κυρίως άξονα, κεντρικό άξονα, την επικοινωνία. Το θέμα είναι η επικοινωνία προς τον κόσμο, ο οποίος θα πρέπει εκτός από την ατομική ευθύνη να καταλάβει ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε ήρεμα, ψύχρεμα και προφανώς χωρίς καθόλου πανικό, αλλά με υπευθυνότητα. Και αυτό το λέω για πολλές περιπτώσεις που, ξέρετε, έχουν εμφανιστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς θα επικοινωνούμε τον κόσμο, θα σας πληροφορούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι υπηρεσίες θα αναλάβουν πλέον τη διερεύνηση των κρουσμάτων στην κοινότητα, αν και όταν υπάρχουν. Και νομίζω ότι είμαστε επιφυλακοί, γιατί κάποια στιγμή θεωρητικά θα χτυπήσει και την πόρτα μας ένα τέτοιο φαινόμενο και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι καινούργιο υπήρξε όμως στη σημερινή σύσκεψη? Πήρατε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, κάτι διαφορετικό που δεν ξέραμε μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, τα μέτρα δεν τα παίρνουμε εμείς. Τα μέτρα τα παίρνει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΗ. Εμείς εκτελούμε τα μέτρα αυτά. Εμάς το μέτρο αυτό, αμέσως εισαγωγικά, πήραμε σήμερα, είναι να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη συνεργασία, η οποία πλέον θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένη με αρμοδιότητες και με ρόλους. Και προφανώς με συγκεκριμένους άξονες, γιατί αυτό δεν θα τελειώσει μόνο σήμερα. Ξέρετε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει περισσότερο αυτή η απαραίτητη συνεργασία, που θα είναι σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Περιφέρειας Πρωτίστως και όλων των συναρμόδιων φορέων. Με επισκέψεις, με συναντήσεις, με επικοινωνίες, με οτιδήποτε απαιτηθεί, ώστε να υπάρχει ένας συγκροτημένος σχέδιο δράσης. Κύριε Δημαντόπουλε, γνωρίζουμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να απαντήσετε. Ξέρουμε ότι φεύγουν γιατροί και πάνε από την Τρίπολη σε νοσοκομεία και της Αχαΐας και της Ηλίας για να βοηθήσουν, γιατί εκεί τα νοσοκομεία έχουν πρόβλημα πλέον, γιατί έχουν νοσήσει και γιατροί και νοσηλευτές. Πώς βλέπετε, μένει το πανεργατικό αποψηλωμένο και βέβαια μήπως τελικά πρέπει να γίνει το πανεργατικό νοσοκομείο αναφοράς? Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση, αλλά ξέρετε ότι η αρμόδια είναι η υγειονομική περιφέρεια και η διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε σαν περιφερειακή αυτοδιοίκηση γνώμη. Καλό θα ήταν να ενισχυθούν τα νοσοκομεία μας, να μην υπάρχει αυτή η μετακίνηση του προσωπικού, γιατί αποδυναμώνει το ένα νοσοκομείο και πιθανότατα βάζει και σε κάποιες συνθήκες, ξέρετε, πιο δύσκολες, το ήδη κουρασμένο προσωπικό. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι και σαν περιφερειακή αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να ενισχυθεί απαραίτητα με ανθρώπινο δυναμικό εκτάκτως. Νομίζω μια τέτοια ανακοίνωση όμως, για να είμαι και δίκαιος, έχει γίνει από τον κύριο Θεοδωρικάκο για 1.500 άτομα και για 200 προσλήψεις στον ΕΟΔΗ. Αντίστοιχα όμως θα πρέπει να υπάρχει και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν νομίζετε ότι οι υπηρεσίες οι δικές μας να έχουν και αυτή την ενίσχυση του απαραίτητου κόσμου? Στα πλαίσια της σύσκεψης γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει συντονισμός των ενεργειών από όλους τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, να εμποδιστεί η διάδοση
του κορονοϊού και να δούμε πώς, αν υπάρξει διάδοση, μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο Δήμος Τρίπολης, όπως βέβαια και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος, υποχρεούμαστε να ακολουθούμε τις οδηγίες, όπως και όλοι μάλλον, όχι μόνο οι Δήμοι, να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που δίνει για το συγκεκριμένο θέμα του κορονοϊού το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, το οποίο και αυτό αποφασίζει κατόπιν των συστάσεων της Επιτροπής αυτής των Επιστημόνων, του ΕΟΔΗ, οι οποίοι είναι εκεί πλέον αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος Τρίπολης έως σήμερα ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που μας στέλνονται από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και από τον ΕΟΔΗ. Αυτό έχει να κάνει και με τα μέτρα που παίρνουμε στους αθλητικούς χώρους και τα μέτρα που παίρνουμε στο ΚΑΠΗ και τα μέτρα που παίρνουμε στα σχολεία. Δεν σας έχει ζητηθεί δηλαδή για να απολυμάνε τα σχολεία, δεν είναι απαραίτητο ίσως? Ακριβώς. Κοιτάξτε, επειδή τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα θέμα και υπάρχει μια πίεση και από τους πολίτες, οι οποίοι πολύ καλά κάνουν και ανησυχούν. Και μας ρωτάνε γιατί κάποιοι δήμοι κάνουν απολυμάνηση σχολείων και κάποιοι δήμοι δεν κάνουν προληπτικές απολυμάνησεις. Μιλάμε για απολυμάνησεις εκεί που δεν υπάρχουν κρούσματα. Γιατί αν υπάρξει κρούσμα, είναι άλλη αντιμετώπιση. Έτσι. Εγώ έχω να πω λοιπόν ότι η οδηγία που έχουμε εμείς και τελευταία φορά, επειδή και από μένα αλλά και από άλλους δημάρχους υπήρξαν ερωτήματα προς την ΕΟΔΗ, προς την ΚΕΔΕ και η ΚΕΔΕ προς την ΕΟΔΗ, η οδηγία που έχουμε εμείς από την ΚΕΔΕ με επιστολή η οποία μας στάλει το Σάββατο, χθες προχθές, είναι ότι δεν κάνουμε καμία προληπτική απολύμανση με ψεκασμούς σε σχολεία εφόσον δεν υπάρχει ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και μάλιστα μας λένε ότι αν αυτό το κάνει κάποιος δήμαρχος, το κάνει μόνο για ψυχολογικούς λόγους, δεν έχει νόημα να το κάνουμε. Έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ευτυχώς επιβεβαιωμένο κρούσμα, όχι σε σχολεία, δεν υπάρχει γενικώς στο Δήμο μας κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οπότε εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες. Και για τα σχολεία οι οδηγίες είναι καθαρισμός καλός των επιφανειών, μια επισταμένη προσοχή στην καθαριότητα, και κυρίως, και αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για τα σχολεία, μέτρα ατομικής υγιεινής και φροντίδας από κάθε έναν από εμάς. Έχει τεράστια σημασία η προσωπική ευθύνη του καθενός μας στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είναι το πρώτο. Ό,τι και να κάνουν οι υπηρεσίες, αν ο καθένας από εμάς δεν προσέξει και δεν παίρνει όλα τα μέτρα, το φαινόμενο θα ξεφύγει. Κάναμε και το Σάββατο μία σύσκεψη με τους αυτούς που σχετίζονται με τα σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα που έως τώρα συστήνονται από το Υπουργείο εφαρμόζονται. Υπάρχει ένα θέμα, όπως υπάρχει σε όλη τη χώρα, με την προμήθεια των αντισηπτικών, γιατί υπάρχει έλλειψη. Όμως τα σχολεία μας ακόμη παίρνουν όλα τα μέτρα που προβλέπονται. Τώρα, όσον αφορά τους αθλητικούς χώρους, εκεί έγινε μια απολύμανση, γιατί εκεί αυτή την εντολή έδωσε το αρμόδιο Υπουργείο, το ίδιο και στο κολυμβητήριο. Το ΚΑΠΗ, όπως με την απόφαση που πήρε χθες η Επιτροπή, θα κλείσει για 4 εβδομάδες. Ξέρουμε όλοι ότι ο ιός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος στους ηλικιωμένους. Πέρα από τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες, στους ηλικιωμένους. Τα ΚΑΠΗ είναι για τους ηλικιωμένους. Νομίζω ότι σαν προληπτικό μέτρο το να κλείσουν τα ΚΑΠΗ για 4 εβδομάδες είναι τελείως διαφορετικό από το να κλείσουν τα σχολεία για μία εβδομάδα. Γιατί τα σχολεία, αν κλείσουν, δημιουργούν και πολλά άλλα κοινωνικο-οικονομικά θέματα πίσω. Το να κλείσει το ΚΑΠΗ για 4 εβδομάδες και να μην πάνε οι παππούδες στο ΚΑΠΗ, δεν θα πάθουν και κάτι. Θα καθίσουν στο σπίτι τους, θα είναι περισσότερο προφυλαγμένοι και θα έχουν πάρει και τα μέτρα τα απαραίτητα. Αν μας ζητηθεί από το Υπουργείο να κάνουμε απολυμάνηση στα σχολεία για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί βρεθεί ένα κρούσμα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Έχουμε κάνει προμήθεια. Μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί αν χρειαστεί. Αλλά επαναλαμβάνω, θα κάνουμε μόνο όταν θα μας δοθεί η οδηγία από το Υπουργείο. Έχει ζητηθεί από κάποιους γιατρούς για το Πανεργατικό Νοσοκομείο, γιατί είναι το πιο κοντινό νοσοκομείο, να γίνει νοσοκομείο αναφοράς και ίσως να χρησιμοποιηθεί το στρατιωτικό νοσοκομείο? Ο της Τρίπολης δεν μπορεί να έχει θέση στο σχεδιασμό γνώμη και άλλο στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, αν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να κάνει και άλλα νοσοκομείο αναφοράς, γιατί, κυρία Τράκα, το νοσοκομείο αναφοράς, όταν λες ότι αυτό το νοσοκομείο είναι αναφοράς, δεν είναι μια απόφαση σε ένα χαρτί. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι γιατροί, υπάρχουν οι αντίστοιχοι θάλαμοι. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω αν μπορεί το Πανεπιστημιακό να γίνει αυτή τη στιγμή νοσοκομείο αναφοράς. Είναι στο σχεδιασμό και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Αυτοί θα αποφασίσουν. Αν μπορούσε να γίνει, αν έχει
τις δυνατότητες, θα ήταν καλό με την έννοια ότι θα είχαμε δίπλα μας ένα νοσοκομείο αναφοράς. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Θα ήθελα να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι στο Δήμο Βόρειας Ενουρίας δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, παρότι είχαν ακουστεί διάφορα τις προηγούμενες μέρες. Ο Δήμος μας, όπως τονίσαμε και στη συνάντηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόληψη. Γι' αυτό το λόγο, στη συνεργασία την προηγούμενη εβδομάδα με το Κέντρο Υγείας Άστρους, γιατροί του Κέντρου Υγείας Άστρους επισκέφθηκαν τα σχολεία προκειμένου να ενημερώσουν τα παιδιά για τους τρόπους που μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής. Πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να προλαμβάνουμε τις περιπτώσεις του ιού. Από εκεί πέρα, δίνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο προχώρηση σε μια προληπτική απολύμανση, καθαρά προληπτική, προκειμένου να καθαριστούν όλα τα σχολεία, όλα τα δημοτικά κτίρια και η παιδική σταθμή εννοείται και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου μας. Και τα γυμναστήρια, οι αθλητικοί χώροι σύμφωνα με την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που θα κληθείτε ίσως να μην τις πραγματοποιήσετε και αυτό μπορεί να έχει κάποιες επιπτώσεις, γιατί βλέπουμε τελικά ότι πέραν από το ιατρικό κομμάτι υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ακύρωση όλων αυτών των εκδηλώσεων, όπως έγινε και με τα καρναβάλια τις προηγούμενες μέρες. Ακυρώθηκε ο Πελοποννησιακός, ο περιφερειακός αγώνας σκάκι που ήταν για τους μαθητές που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Κυριακή. Δυστυχώς πρέπει, όπως έχουμε τονίσει όλες μας τις περιπτώσεις, αυτό που προέχει είναι η δημόσια υγεία. Οπότε, οποιαδήποτε εκδήλωση, οποιαδήποτε οδηγία μας πει ότι πρέπει να ακυρώσουμε τις εκδηλώσεις, θα τις ακυρώσουμε. Δεν υπήρξε κάποια προγραμματισμένη άμεσα τις επόμενες μέρες εκδήλωση, η οποία ακυρώθηκε ή θα ακυρωθεί. Απλά είμαστε υπό τις οδηγίες των αρμοδίων και των ιδιών και κυρίως του ΕΟΔΗ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε. Ναι, υπάρχει πρόβλημα και στην οικονομία, την τοπική οικονομία, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η δημόσια υγεία. Ακούω βέβαια μέσα στη συνάντηση πολλά και χρήσιμα πράγματα, αλλά εμάς το πρόβλημα και κάτω είναι κάπως ιδιαίτερο. Διότι έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, ενεργητές, οι οποίοι έρχονται από όλα τα κράτη του κόσμου. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Και αυτό σκεπτόμαστε τώρα και θα ρωτήσω πώς μπορούμε αυτούς να τους ελέγξουμε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα βέβαια, αλλά δεν πάει να υπάρχει ο κίνδυνος. Είναι να γίνει το φεστιβάλ αναρρίχησης. Είναι να γίνει και το φεστιβάλ αναρρίχησης. Είναι τώρα πρόσφατα να γίνει 14-16 και το τσακώνικο συνέδριο. Θα προσπαθήσουμε να τα ακυρώσουμε αυτά, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση αυτής της επιδημίας. Τι θα σημαίνει όμως για την περιοχή του Λεωνιδίου? Καταστροφή. Περιμένετε κι εσείς? Καταστροφή. Καταστροφή, ιδιαίτερα με τους αναρχητές, είναι καταστροφικό, γιατί το Λεωνίδιο πλέον συντηρείται μόνο και μόνο από τον τουρισμό. Κύριε Δήμαρχε, πόσο κόσμο περιμένετε, γιατί περιμένετε πάνε καλά και γίνει. Περνάνε τη σεζόν, περνάνε τις 10.000. Τουλάχιστον. Βρίσκονται αναρχητές στο Λεωνίδιο. Διαμένουν μέσα στα καταλήματα του Λεωνιδίου. Μένουν μέσα στα καταλήματα του Λεωνιδίου, είναι καλυμμένα όλα τα καταλήματα. Και τώρα μέρα με την μέρα περιμένω και ως το Πάσχα θα γίνεται, ας πούμε, το αδιαφόρητο. Να μας πείτε αν γνωρίζετε ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκεται στη στιγμή στο Λεωνίδιο και από ποιες χώρες έχουν έρθει. Από όλες τις χώρες του κόσμου, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε βέβαια, όλους. Αυτή τη στιγμή είναι από 800 μέχρι 1200 άτομα. Οι πολίτες, βλέπετε, έχουν πανικοποιηθεί, πώς τους καταλάβει? Μέχρι στιγμής όχι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει, εμείς και κάτω είμαστε άκρη. Δεν έχουμε καταλάβει ούτε, ας πούμε, όλοι αυτή το γεγονός που γίνεται. Έχετε επικοινωνήσει ο κ. Δήμαρχος ή κάποιος με το Υπουργείο για να δείτε τι θα κάνετε, το Υπουργείο Υγείας ή τον ΕΟΔΗ, να σας δώσουν κάποιες οδηγίες? Βέβαια, επικοινωνούμε, αλλά είναι ανεξέλεκτοι, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πρέπει να καθίσουμε στις εισόδους του Λεωνιδίου ένα αυτοκίνητο με βάρδιες, μπαίνοντας μέσα, να δούμε πώς θα τους ελέγξουμε. Υπάρχει πρόθεση να γίνει κάτι τέτοιο, να αυστηροποιηθούν κάποια μέτρα, πρόληψη? Έτσι, από ό,τι άκουσα τώρα, είναι υποχρεωτικό. Έχουν προωθηθεί οι σχετικές εγκύκλοι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν την πρόληψη όσον αφορά τη διάδοση του κορονοϊού και με απόφαση του αρμόδιου οργάνου έχουμε για 2 εβδομάδες αναστολή των εκδρομών και στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια είναι μια δυναμική διαδικασία και ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να επεκταθεί και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έχουμε συμμορφωθεί τα σχολεία μας σε αυτή την νομοθετική διάταξη και παρακολουθούμε όλες τις καινούργιες οδηγίες οι οποίες εκδίδονται. Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, από demands κλπ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαδικασία της πρόληψης, γι' αυτό το λόγο και οι μαθητές μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες εκπαίδευσης ατομικής υγιεινής. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ατομική ευθύνη, η οποία ξεκινάει από το σχολείο, από την οικογένεια
και θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τη διάδοση του ιού. Έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά του σχολείο? Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι από μόνοι τους, φυσικά από το δικαίωμά τους, προληπτικά, κρατούν τους μαθητές και τις μαθήτριες, ιδιαίτερα μικρών τάξεων ή του νηπιαγωγείου, στο σπίτι για λόγους καθαρά πρόληψης. Τα παιδιά έχουν αντιληφθεί το κίνδυνο? Τι σας λένε έτσι οι εκπαιδευτικοί? Προσπαθούμε μέσα από μια διαδικασία διαπαιδαγώγησης με ήπιο τρόπο να πραγματοποιηθεί η εκμάθηση των κανόνων υγιεινής. Φυσικά και τα παιδιά, επειδή πρόκειται από ένα συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον, μεταφέρουν την αγωνία και το άγχος των γονέων τους, το οποίο είναι δικαιολογημένο, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να το εξαφανίσουμε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Και πρώτα αρχίζω με την ευχή να μην μας βρει το χειρότερο το οποίο επέρχεται. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και εφαρμόζουμε και εκείνες πιστά. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Θα σταθώ περισσότερο στην προσωπική ευθύνη. Όχι στην προληπτική ιατρική, στο πλήσιμο χειρογενικό. Προσωπική ευθύνη σημαίνει: δεν επιτρέπω στο παιδί μου να πάει εκδρομή. Δηλαδή, αυτά που φοβούμε, δεν πάω να τα φορτώσω σε άλλους. Έχουμε τώρα με τις εκδρομές. Εκδρομές, δόξα σου Θεός, έχουν καταργηθεί, απαγορεύτησαν, αναβλήθησαν από το Υπουργείο. Άρα αυτό έχει λήξει. Έχουμε σχολικούς αγώνες, δηλαδή έχουμε παιδεία συγχρονισμού εμείς, στα οποία λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία ενδείκνυται και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Βλέπετε να φοβούνται τα παιδιά, τι σας μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί? Τα παιδιά δεν φοβούνται, τα παιδιά διασπείρουν. Είτε ψευδός είτε αληθός. Οτιδήποτε βρούνε κάπου ότι τους δίνει ευκαιρία, το καναπαράγουν και κακώς φυσικά. Γι' αυτό είναι η ατομική ευθύνη περισσότερο των γονέων αντί των μαθητών ακριβώς.